Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια ότι έχει απασχολήσει ως ένα σημείο γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προβληθεί πολύ από τα mainstream media, την κοινή γνώμη, το θέμα που προσπαθεί να περάσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που έχει να κάνει με την αλλαγή της συνθήκης πανδημίας. Εσείς που παρακολουθείτε το κανάλι μας Ελεύθερη Πένα αλλά και κάποια άλλα κανάλια η αλήθεια στο YouTube που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα Ξέρετε ότι αυτό σημαίνει πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει ούτε λίγο ούτε πολύ να πάρει τις εξουσίες στα χέρια του καθ' και να αποφασίζει για ζητήματα πανδημίας για τις χώρες που είναι μέλη και είναι πάρα πολλέ, χωρίς τις χώρες. Αυτό είναι η αλλαγή συνθήκης πανδημίας, το εξηγώ σε πολύ έτσι σύντομο χρονικό διάστημα για να μην κουράσουμε βέβαια τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται πως στην παρούσα φάση δεν έχει περάσει, διότι από ό,τι διαβάζω σε συγκεκριμένα ενημερωτικά site που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα, υπήρξαν αντιδράσεις κυρίως από χώρε της Αφρικής. Όμως, ακόμα και τώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ειδικοί ανά τον πλανήτη, ειδικοί σε θέματα υγείας και όχι μόνο και σε θέματα νομοθεσίας, που χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου, πιστεύοντας πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν θα τα παρατήσει έτσι εύκολα, θα επανέλθει για το συγκεκριμένο ζήτημα, θέλοντας να πετύχει τον συγκεκριμένο στόχο, να πάρει δηλαδή την πλήρη εξουσία στα χέρια του. Μάλιστα υπάρχουν ειδικοί αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ζητούν με νόμο να διασφαλιστεί το ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν θα τα καταφέρει, δεν θα πάρει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, υποσκελίζοντας ουσιαστικά την ετιμιγορία των χωρών μελών του. Κάτι το οποίο, όπω αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να δούμε ένα ρεπορτάζ έτσι για να μπείτε κι εσείς περισσότερο στο κλίμα που μα έρχεται από την Αμερική και με τι δηλώσει που έγιναν εκεί σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. κάθετα αντίθετο στο να δοθούν περισσότερε εξουσίε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία προκειμένου να αποφασίζει για θέματα πανδημιών για την κάθε χώρα, εμφανίστηκε με δηλώσει του και ο καθηγητή Διεθνού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη, Φράνσι Μπόιλ. Είναι ένα ακόμα που κρούει το καμπανάκι του κινδύνου, προειδοποιώντα ουσιαστικά πω μπορεί για την ώρα το θέμα να μην έχει προχωρήσει, Ωστόσο το προσεχές διάστημα, οι προσπάθειες για την αλλαγή της συνθήκης πανδημίας του ΠΟΗ θα συνεχιστούν. Μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε στους The Epoch Times, επεσήμανε και τα ακόλουθα. Αυτή είναι απλώς άλλη μια μεγάλη ολοκληρωτική αρπαγή εξουσίας από το CDC, τον ΠΟΗ, τον Bill Gates, τη Big Pharma, τη βιομηχανία Biowarfare, τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και άλλους για να επιβάλλουν την ιατρική του τυραννία στην ανθρώπινη φυλή. Ο Μπόιλ, ο οποίος έγραψε την ομοθεσία του 1989 για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα, που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κογκρέσο, είπε ότι η αρπαγή εξουσίας του Πόη πρέπει να αντιταχθεί πάση θυσία, προτρέποντας τους Αμερικανούς νομοθέτες να εμπλακούν στη διακοπή της τώρα. Είναι γνωστό κυρίες και κύριοι το ότι υπάρχουν κάποια κέντρα αποφάσεων τα οποία προσπαθούν να κινήσουν τα νήματα στα ζητήματα της υγείας, τηρίζοντας τη συγκεκριμένη ατζέντα και ενισχύοντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τα τελευταία ειδικά χρόνια συμβαίνει κατά κόρον αυτό το πράγμα. Ένα από αυτά τα κέντρα αποφάσεων, να το πω έτσι, είναι το γνωστό Ίδρυμα Bill and Melinda Gates που προσπαθεί να προωθήσει την συγκεκριμένη ατζέντα και γενικά το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα. Στην προκειμένη περίπτωση είδα κάτι που προσωπικά μου έχει κάνει εντύπωση και το μοιράζομαι μαζί σας. Βλέπετε μια διαφήμιση αυτή τη στιγμή και εσείς τους δέκτες σας, του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates στο The Guardian, ένα μεγάλο ενημερωτικό site και γνωστό, όπου η διαφήμιση αυτή υπάρχει μέσα σε ένα άρθρο για θέμα υγεία. Πολιομελίτιδα στην προκειμένη περίπτωση που βρέθηκε σε 8 παιδιά στο Πακιστάν. Και βεβαίω εδώ θα μπορούσε να ισχυριστεί κανεί ότι εντάξει και τι έγινε, μια διαφήμιση μέσα σε ένα μεγάλο ενημερωτικό site, ο καθένα που πληρώνει και θέλει να προωθήσει τα δικά του προϊόντα, εν πάση μπορεί να κάνει μια διαφήμιση. Τι πιο θεμητό από αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, που γνωρίζουμε όλοι τη σχέση του Ιδρύματος Bill Melinda Gates με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το τι θέλει να πετύχει, προφανώς και μας δίνει το έναυσμα να αρχίσουμε να κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για το πώς έγινε και τι χρειαζόταν η συγκεκριμένη διαφήμιση στο άρθρο το συγκεκριμένο μέσα στο Guardian. Και από την άλλη, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να πούμε και το εξής. Μα καλά, ο The Guardian χρειαζόταν τη συγκεκριμένη διαφήμιση για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άρθρο. Ή, εν πάση περιπτώσει, να το θέσω και αλλιώ και να ζητήσω και τη δική σας βεβαίως συμμετοχή με τα μηνύματα. Αυτά τα οχτώ παιδάκια που προσβλήθηκαν από πολιομελίτιδα στο Πακιστάν είναι ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ούτως ώστε να Μπήκε ο φόβο στη μέση μέσα από το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Γιατί κάποιο, αν το αναλύσει, αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα δημοσίευμα πασπαλισμένο από φόβο. Και δεν θέλω να πω κάτι για τα οχτώ παιδιά. Έστω και μία ανθρώπινη ζωή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εννοείται ότι δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά. Από εκεί και πέρα όμω, για σκεφτείτε λίγο στα δισεκατομμύρια που υπάρχουν στο Πακιστάν και γενικώ στον πληθυσμό έτσι, της γης και αλλού, οχτώ κρούσματα είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, τροφή για σκέψη και προβληματισμό μέσα από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, περιμένοντας βεβαίως και σήμερα και τα δικά σας μηνύματα εδώ στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε, κάντε μας ένα like, subscribe για να προσθεθείτε και εσείς στην ομάδα μας. Και βέβαια μην ξεχάσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.